Mm-hmm. Μας έκατσε. Ενώ ήταν δύσκολο πολύ στην αρχή. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι το τι ξύλο παίζαμε τις πρώτες μέρες κάτω από το τραπέζι, κλώτσα γιο ένα στον άλλο κτλ. Ποιος θα μιλήσει πιο. Ξέρεις, είναι δύσκολο, Γρηγόρη. Ωραία. Δύο άνθρωποι με μια πορεία κτλ. Και να είναι και ανδρόγυνο και να είναι. Ξέρεις. Άκου να σου πω, επειδή το έχω βιώσει σε θέμα σχέσης. Ναι. Είχα σχέση. Με τη Ράνια Θρασιά. Μην αρχίσει να λες ονόματα. Okay, θέλω να πω λοιπόν ότι είχα σχέση με μια γυναίκα που θα έπρεπε κάθε πρωί, ενώ συζούσαμε, να πηγαίνουμε το πρωί να κάνουμε εκπομπή μαζί. Mm-hmm. Τις στιγμές του καυγά. Ήταν απίθανα δύσκολο. Ναι. Γιατί δεν μπορούσα να το παίξω, δεν μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να μην είμαι. Δεν το ήταν γνωστό ότι είσαστε μαζί ή απλώς το λέγανε τα περιοδικά. Ναι. Δεν το είχατε πει ποτέ, δεν το είχατε παραδεχτεί εσείς. Όχι, με τη Ράνια. Ναι. Όχι, βεβαίως το είχαμε παραδεχτεί. Το είχατε παραδεχτεί. Ναι, ναι, ναι. Και γιατί δεν κάνετε πλάκα στον αέρα. Εγώ με τη Φέη, όταν ερχόμαστε τσακωμένοι, κάνουμε πλάκα στον αέρα. Το λέμε. Ότι δεν τσακωθήκαμε, δεν θα πούμε γιατί τσακωθήκαμε, ναι. Αλλά θα πούμε ότι σήμερα κοιμηθήκαμε χώρια γιατί αυτό. Δηλαδή, okay, θα το αποδομήσουμε. Ωραία, δεν ξέρω. Εμείς σήμερα ήταν διαφορετικά. Εσείς okay. Καλά το κάνετε, ίσως γιατί τώρα σας κρατάει και τα δεσμά του γάμου. Μπορεί να κάνει και πολλά. Και τα παιδιά. Γιατί όταν έχει σχέση, σου φαίνεται και λίγο πιο εύκολο να σηκωθεί να φύγει. Αυτό ακριβώς. Ο γάμος σε κάνει να θες να το διασκεδάσει και λίγο περισσότερο.